Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα τη ημέρα, τα επεισόδια στο κέντρο τη ε, Λευκοσία. Έχουμε εξέλιξη εδώ με τον Δημήτρη Κώστα. Θα δούμε το τι φέρνει η σημερινή ημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα, κυρίε και κύριοι. Μετά από επιστολή που έλαβε από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνηση Ισχυρισμών και Παραπώνων κατά τη αστυνομία, με την οποία ενημερώνεται για την πρόθεση τη Αρχή να διερευνήσει αυταπάγγελτα κατά πόσο ασκήθηκε υπέρμετρη βία από πλευρά μελών τη αστυνομία κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, χθε ο Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαβίδη ενέκρινε το αίτημα διορισμού ποινικών ανακριτών και σήμερα η απόφαση θα υλοποιηθεί. Η συνεδρία αναμένεται να αρχίσει γύρω στι 12.30 και θα εξετάσει πέραν από τον διορισμό των ανακριτών και και άλλα θέματα. Όπω αναφέρει και σε ανακοίνωση η νομική υπηρεσία, όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση από του ποινικού ανακριτέ και ετοιμαστεί η προβλεπόμενη από τον νόμο σχετική έκθεση με τι εισηγήσει τη αρχή, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην νομική υπηρεσία ώστε αυτή να μελετηθεί και να αποφασιστεί από τον Γενικό Εισαγγελέα το ενδεχόμενο άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον οποιοδήποτε προσώπου. Εδώ, Δημήτρη, χθε ο, ο αρχηγό είχε πει στην Βουλή πω είχαν μιλήσει με του διοργάνωτε ακριβώ τα επεισόδια του Σαββάτου απασχόλησαν για αρκετή ώρα την χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Βουλή, όπου βρέθηκαν ο αρχηγό τη αστυνομία και η πολιτική προϊστάμενο τη δύναμη, κυρία Εμίλη Γιολίτη. Με τον αρχηγό Στέλιο Παπαθεοδόρου να εξηγεί πω η αστυνομία είχαν συναντήσει με του διοργανωτέ και του προειδοποίησαν για τα μέτρα λόγω τη πανδημία. Εν τω μεταξύ, στι τάξει τη αστυνομία επικροτεί έντονο αναβρασμό και τουλάχιστον 35 μέλη τη δύναμη το βράδυ τη Κυριακή άρχισαν να παραδίδουν τον αντιοχλαγικό Εξοπλισμό του, αφού, όπω δήλωσε και ο εκπρόσωπο του κλάδου αστυνομικού του σώματο ΑΣΔΙΚ, Νίκο Λοϊζίδη, νιώθουν πω έχουν στοχοποιηθεί. Λοιπόν, θα δούμε και...